Βγαίνω, βγήκα. Ναι, ο Τρίφωνας Σαμαράς, παρόλο που έφυγε ο Ψινάκης και έγινε φαμπ 4-1, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Α, ναι, συγγνώμη. Σιγά στο αποτέλεσμα. Ούτε αφαίρεση, δεν ξέρεις. Περνάει μια χαρά, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και χωρίς ο Ψινάκης. Σχολιάζει και τις δηλώσεις του που έκανε στο Downtown, που ήταν ιδιαίτερα αιχμηρές. Και λέω ότι και ο Ψινάκης έκανε σε χτεπέκτη μπότοξ, ενώ δεν χρειάζονταν. Μάλιστα. Με το ΦΑΠ τι γίνεται. Κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή. Μας αρέσει πολύ, περνάμε όμορφα. Τώρα που έφυγε η Ιουλία. Συνεχίζουμε. Εγώ από την αρχή ήταν μια από τις εκπομπές που μου άρεσε και θέλω να την κάνω. Τώρα μιλάτε, ενώ δηλαδή μετά την αποχώρηση του Ιλία, τον πήρατε κανένα τηλέφωνο. Όχι, δεν έχω φιλικές σχέσεις, είμαστε συνεργάτες. Ο Ιλίας έφυγε, εμείς συνεχίζουμε. Όταν δήλωνε αυτά που δήλωνε ουσιαστικά. Δεν είχε το κοινό στον. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Σε μια εκπομπή, όταν είσαι, δεν μπορείς να βγαίνεις και να λες αυτά τα πράγματα. Άρα είναι δικαίωμά του, το σέβομαι. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τις πιο ωραίες εκπομπές που έχω συμμετάσχει. Και έκανε και άλλη μια δήλωση ότι ερχόντουσαν κάτι κακομύριδες και ουσιαστικά τους εκμεταλλευόντουσαν. Ναι, αυτό, δεν, νομίζω ότι δεν μπορείς, ότι δεν μπορείς να μιλάς έτσι για ανθρώπους που έρχονται να μεταμορφωθούν και να τους αποκαλείς κακομύριδες, αν είπε αυτή τη λέξη. Και να πω κάτι άλλο, ότι άκουσα και μια άλλη δήλωση ότι παίρνουμε και κάνουμε χαλάω και και εμείς κάναμε τις χαλώες και αυτά. Και ο κύριος Ψινάκης δεν έκανε μπότοξ στον παίκτη και με τα χίλια ζόρια του ανθρώπου που δεν το χρειαζότανε. Δεν το ήθελε. Και το είδαμε στο πρώτο επεισόδιο. Όχι, νομίζω ότι δεν τέριαζε κιόλας και τον πήγε με το ζόρι και του έκανε μπότο. Οι υπόλοιποι της ομάδας, τώρα που έχει φύγει ο Ηλίας, είναι καλύτερα, χειρότερα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, ειδικά με τον Λάκη Γαβαλά. Είναι πολύ κύριος, πολύ συνεργάσιμος. Πάντως σας λείπει τώρα ο Ηλίας. Πάμε παρακάτω. Μπορώ να πω κάτι και δεν θέλω να αφαιρθώ συγκεκριμένα στο Ψινάκι, στο Σαμαρά, τηλεφωνώ στον Λάκη Γαβαλά. Αλλά συνήθως στον Αντένα, ρε παιδί μου, γινόταν ένα show τύπου X Factor, το Ελλάδα έχει ταλέντο και λέγανε μάλωσε ο Ψινάκης με τη Μανώλη, είναι αλήθεια οι κόντρες. Μάλωσε ο Θεοφάνους με τον Μουρατίδη. Είναι αληθινές αυτές οι κόντρες και τα καυγαδάκια ή στείνονται, ας πούμε, σωστή, επικοινωνιακά από το γραφείο τύπου του Αντένα, τέλος πάντων κτλ. Αυτό το παιχνιδάκι πάντα υπήρχε και το ξέραμε. Και πουλούσε. Ναι, και πουλούσε, εντάξει. Αλλά αυτό, όλο αυτό τώρα που έγινε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα δείχνει ότι δεν είναι καθόλου οργανωμένη, δείχνει τσαπατσουλιά, δείχνει ότι δεν σέβεσαι τον τηλεθέτη. Καταρχάς τον άνθρωπο. Μου κάνει, δεν, θεωρώ ότι δεν είναι επικοινωνιακό τρίκ. Το πόσο γίνεται μετέπειτα ή κατά τη διάρκεια της εκπομπής εννοείς. Το ότι βγαίνει κάποιος, ναι, και λέει, φεύγει, τον απολύουν, ενώ πριν έχει πει τα άπειρα, ξέρεις, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και μετά λέει αυτό που κάνουν είναι τρασαδούρα, όπως το είπε, είναι. Ότι δεν του άρεσε και ήταν φτηνό και ότι είναι αηδία και τα λοιπά. Ο Σαμαράς λέει, μα και αυτός έκανε και τα έκανε επίτηδες με το ζόρι στους ανθρώπους. Όλο αυτό όχι μόνο έχει καταστρέψει το κόνσεπτ, δείχνει και ότι το κόνσεπτ ούτως ή άλλως ήταν κατεστραμμένο. Εγώ θα πω το εξής. Στην Ελλάδα. Τελείωσες να πω. Ναι, εγώ εκτιμώ και τον Σαμαρά ότι είναι ένας άνθρωπος πολύ χαριτωμένος και με χιούμορ κτλ. Και τον Ψινάκη που είναι φύης άνθρωπος και πετυχημένος αυτό που έχει κάνει. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και επειδή ο Αντένα είναι από τα μεγαλύτερα κανάλια της χώρας και ο Λάτσιος τον εκτιμώ πάρα πολύ στη δουλειά που κάνει, θα έπρεπε νομίζω ο Αντένα και ο Λάτσιος να βγάλουν μια ανακοίνωση. Διότι δεν μπορεί ένα πρόγραμμα να βγαίνουν οι ίδιοι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα και να λέει ο ένας ότι στο πρόγραμμα ξεφτιλίζουμε παίχτες. Να λέει ο άλλος, στο πρόγραμμα κάνουμε μπότοξ σε παίκτες που δεν θέλουν και δεν χρειάζονται. Δηλαδή ουσιαστικά να βγαίνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, οι παρουσιαστές του προγράμματος και να λένε ότι εκμεταλλεύονται τους απλούς ανθρώπους και το κανάλι, ένα από τα μεγαλύτερα και σοβαρότερα κανάλια της χώρας, να μην παίρνει θέση για το θέμα αυτό. Λέει να πει ότι είναι ένα παιχνίδι, αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή βγαίνω εγώ και λέω ότι κάνω μπότοξ σε ένα παίκτη που δεν χρειάζεται. Βγαίνει ο άλλος και λέει ξεφτιλίζουμε τους παίκτες. Δεν πρέπει ο Λάτσιος να πάρει μια θέση, ξέρω εγώ. Γιατί είναι πετυχημένος και καλός αυτό που κάνει. Υποστηρίζουν όμως τον Αντένα ότι δεν λογοκρίνουν τα όσα γίνονται στο σταθμό και γι' αυτό το λόγο δεν έχουν παρέμβει. Ναι, παιδιά, αλλά βγαίνουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού και λένε ότι εκμεταλλευόμαστε ανθρώπους, ας πούμε. Δηλαδή ότι ξεφτιλίζουμε ανθρώπους, είπε ο Ψινάκης, ότι κάνουμε μπότοξ ανθρώπους που δεν χρειάζονται, λέει ο Τρίφωνας τώρα. Λέει ότι αυτό ανερούντο. Γιώργο, και το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος έχασε τη δουλειά του, άσχετα αν αυτός ο Ψινάκης ή αν έχει λεφτά ή όχι, και εκ των υστέρων βγαίνουν και τον θάβουν και λένε δεν το κρίνω αυτό, γιατί μπορεί, κοίταξε να δεις, όχι Τάσο, εδώ υπάρχει άλλη γνώμη, γιατί όταν βγαίνω εγώ
Και αν εγώ, ας πούμε, βγω και τώρα και αρχίσω να βρίζω το Μέγκα συνέχεια, 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 κάποιος από το Μέγκα δεν μπορεί να δουλεύει σε μένα και να με βρίζει. Κάτσε, δηλαδή υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δεν λέγανε τίποτα αυτό. Είναι άλλο αυτό και είναι διαφορετικό αυτό που κάνω στη Ράδιο Ερβίλα, που είναι. Έτσι, είναι σάτυρα καθαρά. Από την αρχή ήταν. Εδώ είναι ένα κόνσεπτ το οποίο καλύτερα να το υπηρετήσει. Ή ο Λαζόπουλος αυτό που κάνει. Και αν δεν σ' αρέσει κάπου, μην πας, ρε φίλε, με το ζόρι. Λες και όχι. Άμα δεν γουστάρεις, δεν πας. Να ξέρετε όμως ότι υποστηρίζει, γιατί έχουμε μιλήσει μαζί τους ότι δεν έφταιγαν οι δηλώσεις του Ψινάκη, αλλά οι διαφωνίες με την παραγωγή. Απλά σας το λέω για να ξέρετε. Προχωράμε, εντάξει, πάντως προγράμματα είναι, μακάρι να γίνονται προγράμματα. Για να δουλεύει και ο κόσμος. Α, λοιπόν.